Λίμπερο 107,4. Νιώθει. Φέτος ειδικά, το μπάσκετ θα είναι για τον Αριανό κατά κάποιο τρόπο το λεξοντανίλ για να ξεχνάει τα όσα γίνονται στο ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω αν συμφωνεί μαζί μας ο πρόεδρος της ΚΑΕ Άρης, ο κύριος Λευτέρης Αρβανίτης. Κύριε πρόεδρε, τι κάνετε? Γεια σας. Μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Καλά εσείς? Μια χαρά. Έχουμε βέβαια την ποντιακή εκδοχή σας πλέον στο ποδόσφαιρο. Έχουμε Αρβανίτη στο μπάσκετ, Αρβανιτίδη στο ποδόσφαιρο. Ναι. Πραγματικά, μας μπερδεύουν καμιά φορά κιόλας. Η αλήθεια είναι αυτό. Και βέβαια, να το ξεκινήσω λίγο ανάποδα. Όλο αυτό το διάστημα μέχρι να γίνει ό,τι έγινε το βράδυ της Δευτέρας, φαντάζομαι το έχετε διαπιστώσει κι εσείς και έχετε γίνει και δέκτης, το όνομά σας πήγε στα χείλη πολλών φίλων του Άρη και σας προέτρεπαν με την αθωότητα, θα πω εγώ, που διακρίνει το φίλαθλο σε τέτοιες περιπτώσεις, αφού συμμαζεύσατε το μπάσκετ και το φτάσατε σε ένα επίπεδο να έρθει ένας άνθρωπος και να βάζει πλέον χρήματα και να μπορούμε όλοι να ονειρευόμαστε παραπάνω πράγματα, να πάτε και στο ποδόσφαιρο να κάνετε το ίδιο. Εντάξει, το άκουσα κι εγώ και μίλησα και με πολύ κόσμο. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται έτσι εύκολα και απλά. Το ποδόσφαιρο είναι ένα άλλο τμήμα. Ακολουθεί ένα δρόμο, ακολουθήθηκε ένας δρόμος στα 3 χρόνια. Ήταν όλα λάθος. Τέλος πάντων, είναι μια άλλη περίπτωση την οποία θα τη δούμε τα επόμενα χρόνια. Αυτή τη στιγμή εγώ είμαι στο μπάσκετ και ο κύριος Αρβανιτίδης στο ποδόσφαιρο. Ελπίζω να πάνε όλα καλά και η ομάδα να φτάσει εκεί που πρέπει να είναι πολύ γρήγορα και του εύχομαι καλή δύναμη και καλό κουράγιο στο δύσκολο έργο που έχει μπροστά του. Πάντως είναι εκπληκτικό ένα τέτοιο τμήμα με τόσο κόσμο, έστω και στην Τρίτη Εθνική, χωρίς χρέη και παρόλα αυτά να ταλαιπωρείται από πέρσι τόσο πολύ, μετά την απόφαση δηλαδή για να πάει η ομάδα στην Τρίτη Εθνική κατηγορία. Όντως είναι πάρα πολύ άσχημο και πολύ περίεργο αυτό το πράγμα. Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι δεν έπρεπε να φτάσει ο Άρης στην Τρίτη Εθνική. Από το 12 θα μπορούσαν να γίνουν άλλα πράγματα και η ομάδα να μείνει στην Super League κανονικά. Απλά έγιναν πάρα πολλά λάθη, με κυριότερο το ότι δεν μπόρεσε η ομάδα να μπει στο άρθρο 99. Σωστά. Ήταν το πιο σημαντικό από όλα. Και αν θα προσέξατε στη συνέντευξη του κυρίου Λάσκαρη, του Νίκου, mm-hmm. 4 φορές είπε ότι το άρθρο 99 ήταν πολύ σημαντικό για μας, γιατί γνωρίζεις το τι χρωστάς, σε ποιον και πότε πρέπει να τα πληρώσεις. Είναι μια βάση που κάθε επιχειρηματίας θέλει να ξέρει τι οφείλει και πότε θα τα πληρώσει. Mm-hmm. Αυτό ήταν το κυριότερο κακό που έγινε στο ποδόσφαιρο του Άρη το 2012. Η μη υπαγωγή στο άρθρο 99. Εκεί θα λυνόταν πάρα πολλά πράγματα και η ομάδα θα συνέχιζε Super League πολύ εύκολα, με τη δυναμική που έχει, με τον κόσμο που έχει, με το πάθος του κόσμου για το ποδόσφαιρο. Εντάξει, έγιναν πάρα πολλά λάθη. Καταστροφικά και εγκληματικά. Είναι αυτό, λέτε, το πιο σημαντικό στοιχείο για το γεγονός ότι ο Αρβανίτης και οι συνεργάτες του κατάφεραν και έφεραν έναν επενδυτή στον Άρη, ή, και εδώ θέλω να μας πείτε πραγματικά, εσείς από τη στιγμή που αναλάβατε την ομάδα και αφού κάνατε τα βασικά που έπρεπε να κάνετε για να σταθεί στα πόδια της, γιατί ήταν υποδιάλυση, μην το ξεχνάμε και αυτό, έτσι και με πολλά χρέη, είπατε ότι πολύ ωραία, κάναμε μια προσπάθεια, η ομάδα σώθηκε τέλος πάντων από την καταστροφή, πάμε να βρούμε επενδυτή? Ή στο ποδόσφαιρο θεωρείτε ότι ποτέ κανένας δεν έψαξε? Γιατί αυτό προκύπτει για μας, ότι ποτέ κανένας δεν έψαξε να βρει πραγματικά τον επενδυτή. Τέλος πάντων, όσοι το κάνανε δεν το κάνανε σωστά. Ναι, ποτέ κανένας δεν έψαξε σοβαρά να βρει επενδυτή για το ποδόσφαιρο, γιατί θα βρήκε σίγουρα, διότι εμείς όταν ψάχναμε να βρούμε για το μπάσκετ, βρίσκαμε πολλούς για το ποδόσφαιρο. Έτσι, δηλαδή, εντάξει, υπάρχει, σας είπα, έχουν γίνει εγκλήματα. Και μετά όταν ερχόντουσαν για το ποδόσφαιρο, τι γινότανε? Αυτοί που ήταν εδώ δεν τους θέλανε προφανώς. Υπήρχε το ότι η ομάδα είχε πολλά χρέη, δεν είχε παχθεί στο άρθρο 99, υπήρχε αυτή η αβεβαιότητα, υπήρχε ένα χάος, υπήρχε το ότι δεν υπάρχει κάτι σταθερό να πατήσει κάποιος, δεν υπάρχει μια βάση ένας επιχειρηματίας να πατήσει, ας πούμε, και να ξεκινήσει να βλέπει προς τα πάνω, και αυτό ήταν το πρόβλημά τους. Το χάος που επικρατούσε στο ποδόσφαιρο. Υπάρχει και ΕΠΟ, βέβαια, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες στο ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι στο μπάσκετ δεν είναι σε τέτοιο επίπεδο και εκεί υπάρχουν, νομίζω, θέματα. Τα ξέρετε πολύ καλύτερα εσείς γενικότερα. Εντάξει, η δομή του μπάσκετ.
μπάσκετ είναι διαφορετική από του ποδοσφαίρου. Σίγουρα είναι καλύτερη και πιο σίγουρη και πιο θα το έλεγα ποιοτική. Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει. Ο Άρης είναι τόσο μεγάλη ομάδα στο ποδόσφαιρο που θα μπορούσε να ξεπεράσει και τα προβλήματα της ΕΠΟ αν ακολουθούνταν μια σωστή τακτική και μια σωστή στρατηγική, χρησιμοποιώντας η ομάδα του ποδοσφαίρου όλα τα όπλα που είχε, που είναι πάρα πολλά, αλλά αντί να τα χρησιμοποιήσουμε υπέρ μας, τα χρησιμοποιούσαμε σε βάρος μας. Αυτό έγινε, αυτό που έγινε. Πάμε λοιπόν στο Λέξο Τανίλ μας για φέτος και ελπίζουμε πραγματικά το μπάσκετ να μας δώσει χαρές. Υπάρχει ενθουσιασμός στον κόσμο και νομίζω ότι αυτό αποτυπώνεται και στο γεγονός ότι μέσα σε 4-5 μέρες, αν δεν κάνω λάθος, η ΚΑΕ Άρης έχει διαθέσει 750 διαρκείας, χωρίς να είμαστε σε αγωνιστική δράση, να έχουμε ακόμα ένα μήνα σχεδόν για να αρχίσουν οι επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις. Νομίζω ότι σας ικανοποιεί αυτό το γεγονός. Ναι, βέβαια. Όντως έχουμε ξεπεράσει τα 750 διαρκείας. Θα δούμε σήμερα, πιστεύω θα ξεπεράσουμε τα 850, συγγνώμη. Μας ικανοποιεί πάρα πολύ. Υπάρχει ένας πάρα πολύ καλός ρυθμός αγοράς εισιτηρίων διαρκείας. Αυτό δείχνει ότι ο κόσμος στηρίζει την προσπάθεια. Πάντα τη στήριζε βέβαια, 3 χρόνια. Πάντα μας βοηθούσε και πάντα ήταν δίπλα μας. Και πάντα αξιοποιούσαμε τη δυναμική αυτή υπέρ της ομάδας μας. Πιστεύω ότι το περσινό ρεκόρ που κάναμε τα 2.080 διαρκείας θα ξεπεραστεί φέτος. Έχουμε βάλει έναν υψηλό στόχο, το να σπάσουμε το φράγμα των 3.000 διαρκείας και πιστεύω φέτος θα τα καταφέρουμε. Έχουμε μπροστά μας πολλές μέρες ακόμα. Έχουμε την διεθνή έκθεση που είναι ένας αθλητικός παράγοντας, διότι δύσκολα φτάνει ο κόσμος εκεί, δεν μπορεί να μπει εύκολα μέσα. Μόλις κλείσει η έκθεση αυτή και μπούμε σε κανονικούς ρυθμούς θα αρχίσει να αυξάνεται και η πώληση. Περιμένουμε τον κόσμο στον Ingalls Cup που εκεί θα έρθει να πάρει το εισιτήριό του, οπότε θα αγοράσει και το διαρκείας του. Γενικά νομίζω ότι είμαστε σε πάρα πάρα πολύ καλό δρόμο όσο αφορά αυτό το κομμάτι. Mm-hmm. Και γενικά πιστεύω ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο σε όλα τα κομμάτια που απαρτίζουν την ΚΑΕ Άρης. Mm-hmm. Ίσως και την Παρασκευή και το Σάββατο στα Μαυροσκούφια να υπάρχει και εκεί ένα επιπλέον κίνητρο, δηλαδή αν έρθουν να παρακολουθήσουν την ομάδα την Παρασκευή αρχικά. Να πάρουν και το διαρκείας τους. Τα γραφεία θα είναι ανοιχτά, θα έρθουν στο γήπεδο. Είναι πολύ εύκολο να ανέβουν να πάρουν το διαρκείας τους και να προχωρήσουμε. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν έχετε αποφασίσει και την πολιτική που θα ακολουθήσετε φέτος για τα μεμονωμένα εισιτήρια. Γιατί κακά τα ψέματα, το ξέρετε πρόεδρε, υπάρχει κόσμος που δεν μπορεί να πάρει διαρκείας. Θέλει, ναι, αλλά ναι, δεν μπορεί. Mm-hmm. Και πάνω σε αυτό θέλω και μια δεύτερη επισήμαση, γιατί είναι και πολλοί φίλοι που μας το έχουν σημειώσει. Αν θα υπάρξει κάποια πρόβλεψη για τους άνεργους σε σχέση με τα διαρκείας. Στο πρώτο ερώτημα, η πολιτική μας για τα εισιτήρια πόρτας ανά αγώνα όντως θα συζητηθεί εντός των ημερών και όταν επιστρέψει στην Ελλάδα ο κύριος Λάσκαρης, να δούμε εκεί τι θα κάνουμε. Γιατί δεν είναι μόνο το ελληνικό πρωτάθλημα, έχουμε και τα εισιτήρια του EuroCup. Σωστά. Ένα αυτό και θα ανακοινωθούν όταν αποφασιστούν οι τιμές. Με την επισήμανση επίσης, αν μου επιτρέπετε, ότι μια που είπα για τους άνεργους, ότι οι τιμές κατά τα άλλα έχω την αίσθηση ότι είναι πάρα πολύ καλές και το συνυπολογίσατε το θέμα που υπάρχει στην ελληνική κοινωνία. Είναι οι ίδιες ακριβώς με πέρυσι, παρόλο που η επένδυση είναι πολύ μεγαλύτερη φέτος. Απλά προσθέσαμε και την πρώτη φάση του EuroCup που είναι 5 αγώνες, τους οποίους κοστολογήσαμε για το διαρκείας ως 10 ευρώ τον έναν, άρα 50 ευρώ. Mm-hmm. Οι τιμές δηλαδή είναι πάρα πολύ καλές και αν αναλογιστεί κανείς ότι η επένδυση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Τώρα όσο αφορά τις ειδικές κατηγορίες των ανέργων που είχαμε τα τελευταία χρόνια, το βλέπουμε και εμείς το πρόβλημα, θα το συζητήσουμε μεταξύ μας στο Διοικητικό Συμβούλιο και θα δούμε τι θα κάνουμε. Mm-hmm. Πάντως σε αυτή τη φάση, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε αποφασίσει κάτι. Αυτές είναι οι τιμές των διαρκείας χωρίς κάποιες εκπτώσεις. Αλλά εδώ θα πω κάτι. Τις επόμενες μέρες θα ανακοινωθούν κάποια προνόμια για τους κατόχους των εισιτήριων διαρκείας. Σημαντικά προνόμια. Mm-hmm. Προνόμια στην καθημερινότητά τους που τους βοηθάνε. Που η έκπτωση θα είναι πολύ μικρότερη σε σχέση. Το κέρδος θα είναι πολύ μικρότερο με μια έκπτωση 10 ή 15% που σημαίνει 10, 15, 20 ευρώ στο εισιτήριο. Τα προνόμια που θα πάρουν θα είναι πάρα πολύ μεγαλύτερα από αυτό το ποσό. Mm-hmm. Οπότε αυτό θα πρέπει να δει λίγο ο κόσμος του Άρη, ότι θα τους βοηθήσουμε
στην καθημερινότητά τους με τα προνόμια που θα έχουν από τα, έχοντας ένα εισιτήριο διαρκείας του Άρη. Θα ανακοινωθούν αυτά από τον κύριο Λάσκαρη πολύ σύντομα, εφόσον οργανώσουμε όλα μας τα χορηγικά πακέτα, για να έχουν και ένα όφελος παραπάνω οι οπαδοί του Άρη και οι φίλαθλοι που αγοράζουν εισιτήριο διαρκείας της Sky Άρης. Εμείς που έχουμε και την πιστωτική της Sky Άρης, προνόμια έχουμε? Βέβαια, ό,τι προβλέπεται από την πιστωτική. Γιατί έχω μαζέψει 2.000 πόντους. Πού να έρθω να τους εξαργυρώσω? Αν θα μπείτε στο site της κάρτας μας, θα δείτε τα προνόμια και τι κερδίζετε με τους πόντους που έχετε και ό,τι κερδίζετε θα το πάτε. Πολύ ωραία. Για τα παιδιά θα πάρω όλα τα κυτρινόμαυρα. Παρεμπιπτόντως, τα καινούρια. Πότε θα ανοίξει εκ νέου το Legend Store? Το έχετε προγραμματίσει? Ανακαινίζεται αυτές τις μέρες. Σίγουρα θα είναι ανοιχτό λίγες μέρες πριν τον Eagles Cup. Δηλαδή σε καμιά εβδομάδα, 10 μέρες θα είναι ανοιχτό. Μάλιστα. Με καινούρια πράγματα και καινούρια ρούχα. Εκεί είναι το θέμα, πρόεδρε, το ξέρετε. Πολύ καλή ποιότητα. Άμπραβο, εκεί είναι το θέμα, με την έννοια ότι δεν υπάρχει και ποδοσφαιρική μπουτίκ πλέον. Και ναι, όλοι στρέφονται καλώς, φυσικά, από το να πάνε να πάρουν το οτιδήποτε άλλο. Νομίζω ότι θα είναι καλό να μπορέσει το Legend Store να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις όλου του κόσμου. Και ειδικά για τα παιδιά, το ξέρετε. Ο νταλκάς μας αυτός είναι, να τα αντίσουμε κυτρινόμαυρα και να κυκλοφορούμε τη φανέλα του Άρη. Έχουμε ενημερώσει για αυτό τον κύριο Λάσκαρη, ξέρει και χειρίζει το ίδιο στο θέμα των εμπορικών κομματιών της Sky Άρης και πιστεύω ότι, επειδή είναι άνθρωπος που ασχολείται σοβαρά με ό,τι κάνει και είναι πολύ ποιοτικός άνθρωπος, πιστεύω ότι θα κάνει το καλύτερο για την μπουτίκ της Sky Άρης και νομίζω ότι θα είναι ένα στολίδι για τη Θεσσαλονίκη η μπουτίκ της Sky. Μιλήσατε για το σημείο που στάθηκε συνέντευξη τύπου σε σχέση με το άρθρο 99. Στην ουσία, έτσι για να το κάνω εγώ πολύ πιο απλά, ο Λάσκαρης είπε ότι αν δεν γινόταν αυτό που έγινε τα προηγούμενα 2-3 χρόνια από τη διοίκηση Αρβανίτη, δεν θα ήμουν εγώ εδώ τώρα. Αυτό είπε εν ολίγης ο Λάσκαρης, με όσα είπε και για το 99 και για όλα τα υπόλοιπα. Εγώ απομόνωσα και 2-3 άλλα θέματα που δείχνει και την κουλτούρα αυτού του ανθρώπου, αλλά και το τι θέλει να κάνει στην ομάδα. Καταρχήν, βέβαια, και πάνω απ' όλα, πριν μιλήσει με λόγια, και το περιμέναμε αρκετό καιρό να μιλήσει, νομίζω μίλησε με πράξεις και δεν ξέρω αν μπορούμε να μιλήσουμε για τα χρήματα που έχει επενδύσει μέχρι στιγμής και το ποσό που έχει διαθέσει για να πληρώσει παλιές υποχρεώσεις της ομάδας. Γιατί ανέλαβε στην ουσία πριν από 2-3 μήνες, έτσι. Ναι, όντως με πράξεις ο άνθρωπος αυτός και όχι με λόγια έδειξε το τι μπορεί να κάνει και το πώς βλέπει την Sky Άρης και την ομάδα. Έχει διαθέσει περίπου στο 1.300.000 ευρώ μέχρι τώρα, όπου πληρώθηκαν παλιά και παλιές και νέες υποχρεώσεις. Ο άνθρωπος είπε στη συνέντευξή του ότι είναι πολύ σημαντικό για αυτόν το ότι γνωρίζει το τι χρωστάει και ανάλογα με την ρευστότητά του θα προχωρά και σε περαιτέρω μείωση του χρέους πιο σύντομα από το χρονοδιάγραμμα που δίνει το άρθρο 99. Και γενικά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βλέπει τον Άρη ως ένα δικό του κομμάτι που πρέπει να το στηρίξει, το αγαπάει και θέλει να το φτάσει ψηλά. Βέβαια όλα αυτά, είπε, θα γίνουν βήμα-βήμα και σιγά-σιγά, χωρίς τυμπανοκρουσίες και κινήσεις εντυπωσιασμού και πυροτεχνήματα. Εδώ θα ήθελα να πω και κάτι που δεν υπόθηκε από κανέναν μας, γιατί δεν πολύ μιλάμε και όλα στα μέσα, ότι ο Άρης έκανε την πιο υγιή μετάβαση στη νέα εποχή. Δηλαδή έκανε μια ομάδα ούτε πολύ ακριβή ούτε πολύ φθηνή, χωρίς τεράστια ονόματα πανάκριβα, αλλά μια ομάδα η οποία βασίζεται περισσότερο στη χημεία, χωρίς πολλά λόγια και φανφάρες. Γενικά έκανε μια πολύ normal μετάβαση από την εποχή τη δική μας, της οικονομικής εξυγίανσης, στην νέα εποχή του Νίκου Λάσκαρη, που είναι και η οικονομική εξυγίανση αλλά και επένδυση στο μέλλον. Έκανε το σωστό δηλαδή. Αυτό που δεν γίνεται συνήθως στην Ελλάδα. Αυτό ήταν το σωστό και αυτό έπρεπε να κάνουμε όλοι μαζί. Εδώ, αυτό βέβαια ξέρετε πάρα πολλές φορές, ότι στην Ελλάδα θα πρέπει, ή μάλλον δοκιμάζει πολλές φορές την αδημονία και την όποια υπομονή έχει ο φίλαθλος. Δηλαδή, αν τα αποτελέσματα είναι καλά,
δεν υπάρχει θέμα και όλοι λένε ότι έκανε το σωστό. Αν δεν έχεις καλά αγωνιστικά αποτελέσματα, έστω και αν επιχειρηματικά, ουσιαστικά, εταιρικά κάνεις το σωστό, πολλοί θα δουν ότι είναι λάθος. Θα πούνε μάλλον ότι είναι λάθος, γιατί λάθος δεν είναι. Εδώ είναι, πιστεύετε, ρίσκο ή δεν σας νοιάζει και εσάς και τον κύριο Λάσκαρη ότι εμείς κάνουμε το σωστό και θεωρούμε ότι και ο κόσμος θα αντιληφθεί ότι αυτό είναι το σωστό και θα το στηρίξει. Ναι, όντως το αγωνιστικό είναι ο καθρέφτης της ομάδας, έτσι, είναι αυτό που βγαίνει στο παρκέ ή αυτό που βγαίνει στο χόρτο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για το Βίλαθλο το να πηγαίνει καλά και το αγωνιστικό. Γι' αυτό και εμείς 3 χρόνια, επειδή το αγωνιστικό ήταν αξιοπρεπές και πήγαινε καλά σε σχέση με τα προβλήματα που είχαμε, είχαμε αυτή την ηρεμία που δεν είχε το ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Θεωρώ ότι δεν είναι ρίσκο, διότι ξέρουμε τι παίκτες πήραμε και τι ομάδα κάναμε και πιστεύω ότι θα είμαστε μέσα στους στόχους μας, που είναι τα κεκτημένα, δηλαδή πάλι στην τετράδα, πάλι στα ημιτελικά του πρωταθλήματος και να δούμε και τι μπορούμε περισσότερο να διεκδικήσουμε. Να πάμε πολύ καλά στο EuroCup, να παλέψουμε με όλες τις ομάδες και ελπίζουμε να περάσουμε στην επόμενη φάση και πολύ δυνατά στο κύπελλο, όπως πήγαμε και πρόπερσι στον τελικό. Πάντα βέβαια ο κόσμος θέλει και να μπουρούσει μετά. Το ξέρετε αυτό. Σας το λένε πολύ πιο συχνά από ότι εμένα. Ναι, το ξέρω. Πρέπει να υπάρχουν όμως σε μια ομάδα οι κατάλληλες ισορροπίες. Η ομάδα έχει το ρόστερ της, είναι αυτό, τους εμπιστευόμαστε πάρα πολύ τους παίκτες μας, τους αγαπάμε, δεν χρειάζεται πιστεύουμε περαιτέρω ενίσχυση. Αν υπάρχει κάποιο θέμα, σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς έχουμε τη δυνατότητα να διορθώσουμε πιθανόν μια αστοχία που δεν πιστεύω ότι θα υπάρχει, όπως δεν υπήρχε και τα προηγούμενα χρόνια. Mm-hmm. Και το έχετε διαπιστώσει με πολύ δυσκολότερες καταστάσεις, με απαγόρευση μεταγραφών, είδατε ότι όλες μας οι κινήσεις ήταν προσεκτικές και βγήκαν σχεδόν όλες. Mm-hmm. Είμαστε στο Λίμπερο 107,4, All About Aris On Air και συζητάμε με τον πρόεδρο της ΚΑΕ, τον κύριο Λευτέρη Αρβανίδη, για πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Πρόεδρε, εδώ ο φίλος 943 δεν σας θέλει στο ποδόσφαιρο, θέλει να αναλάβετε τον ερασιτέχνη για να νοικοκυρέψετε. Έτσι λέει, για να δούμε, λέει, σας παρακαλώ μάλιστα, λέει, για να δούμε άσπρη μέρα. Βέβαια, θα πω εγώ πριν μιλήσει ο πρόεδρος, ότι δεν είναι τόσο εύκολα κάποιος να συμμαζέψει και 30 εκατομμύρια ευρώ χρέη που θα έχει ο ερασιτέχνης, δεν τα έχει ακόμα. Αλλά θα τα έχει όταν τελεσιδικήσουν τα γνωστά θέματα με τα τιμολόγια και όλα τα υπόλοιπα. Είναι λίγο δύσκολο να ζητάς νοικοκυρωσύνη σε τέτοιο πράγμα και το είπε και ο κύριος Λάσκαρης, νομίζω αυτό. Εντάξει, ο ΑΣ Άρης είναι η μάνα του συλλόγου, είναι η καρδιά του Άρη. Πολύ σημαντικός ο ρόλος του πάντα, άσχετα αν έχει απαξιωθεί τα τελευταία χρόνια. Όντως υπάρχουν κάποια χρέη, βέβαια, τα οποία είναι στα διοικητικά δικαστήρια και θα αργήσει αυτή η υπόθεση να τελεσιδικήσει και εκεί θέλει στρατηγική και τακτική που δεν έγινε τα προηγούμενα χρόνια ώστε να μην υπάρχουν όλα αυτά. Υπόψη ότι εγώ πιστεύω στην υπόθεση αυτή των χρεών αυτών ο Άρης έχει δίκιο, αλλά τέλος πάντων είναι κάτι το οποίο θα το δούμε αργότερα. Τώρα για τον ΑΣ είπα και πάλι ότι δεν είναι μόνο ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να κάνει πράγματα, οι ομάδες είναι αυτές που κερδίζουν. Πρέπει να φτιαχτεί ένα ολόκληρο σχήμα για να μπορέσει ο ΑΣ να ορθοποδήσει και να διοικηθεί ανάλογα. Εξαρτάται βέβαια πάρα πολύ από την πορεία του ποδοσφαίρου, γιατί τα μεγαλύτερα έσοδα του ΑΣ έρχονται από το ποδόσφαιρο και το γήπεδο που είναι η ιδιοκτησία του και εκεί θα πρέπει το ποδόσφαιρο να βρει πάντα το δρόμο του και αμέσως μετά και ο ΑΣ να και αυτός από πίσω να εξηγιανθεί. Mm-hmm. Αυτό πρέπει να γίνει. Στη συνέντευξη τύπου του κυρίου Λάσκαρη έγινε μεγάλη κουβέντα για το επικοινωνιακό. Άσχετα αν για μένα έγινε με λάθος τρόπο, γιατί θα πω κάτι που το είπα και την ώρα της συνέντευξης τύπου, ο δημοσιογράφος βρίσκεται εκεί για να ρωτάει, όχι για να καταθέτει άποψη. Αν θέλει να καταθέσει άποψη, βγαίνω εγώ στην εκπομπή μου και λέω την άποψή μου και σχολιάζω αυτά που λέει ο Αρβανίτης, ο Λάσκαρης ή οποιοδήποτε άλλος. Έγινε μεγάλη κουβέντα για το επικοινωνιακό. Θεωρείτε ότι την δεδομένη χρονική στιγμή, ο Άρης, ο Σύλλογος, ο ΣΚΑΕ βγάζει προς τα έξω την εικόνα που θέλει να βγάλει για τις κινήσεις της διοίκησης και τις κινήσεις του μεγάλου μετόχου. Λοιπόν, ναι, βέβαια. Βγάζει προς τα έξω αυτό που πρέπει να βγάλει, πάρα πολύ σωστά. Το γραφείο τύπου της ΣΚΑΕ Άρης λειτουργεί άψογα. Ο Αντώνης Ογκάζιος είναι πάρα πολύ καλός επαγγελματίας, δημοσιογράφος, αριανός και άνθρωπος. Περνάει τις θέσεις που πρέπει να περάσει για την ΚΑΕ Άρης. Τον στηρίζουμε απόλυτα και με όλες μας τις δυνάμεις.
Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο θέμα ή ερωτηματικό για το γραφείο τύπου του Άρη. Τώρα ο καθένας μπορεί να θέλει, να λέει, να θέλει για τον εαυτό του κάποιο ρόλο τώρα στα 70 του ή συνταξιούχος να έχει στο μυαλό του κάτι. Δεν πειράζει, τι να κάνουμε, και εγώ θέλω να πάω να πάρω μια Ferrari, αλλά δεν μπορώ, ή και εγώ θέλω να πάω να διοικήσω το NBA, δεν μπορώ όμως. Οπότε ας καθίσει ο καθένας τα αυγά του και ας στηρίξει την ομάδα για να μπορέσει ο Άρης να ορθοποδήσει και να μην έχουμε τα προβλήματα που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Η εσωστρέφεια του ποδοσφαίρου ή γενικότερα του Άρη δεν θα υπάρξει στο μπάσκετ, όπως τόσα χρόνια δεν υπήρχε. Ας καθίσουν ο καθένας μακριά να χειροκροτάει την ομάδα και από εκεί και μετά ας κάνει ό,τι θέλει στην προσωπική του ζωή, δεν με ενδιαφέρει. Εμένα με ενδιαφέρει να μην πειράζουν τον Άρη. Όλοι αυτοί οι οποίοι στα χρόνια της υπομονής κανένας δεν μας θυμήθηκε και τώρα είδαν χρήμα και τριγυρνάνε σαν κοράκια γύρω-γύρω από την ομάδα. Θέλει λίγο προσοχή στο τι λέμε και στο τι κάνουμε, γιατί ο κόσμος του Άρη δεν ξεχνάει, πρώτον. Δεύτερον, ο κάθε ένας, ό,τι έχουμε κάνει στη ζωή μας, την αριανή εννοώ, τη διοικητική, την μανατζερική, την προπονητική, την παικτική κτλ., έχει καταγραφεί στη συνείδηση του αριανού τι έχει κάνει. Ό,τι και να κάνεις μετά, αυτό δεν αλλάζει. Mm-hmm. Οπότε εμείς προχωράμε έτσι όπως είμαστε και πιστεύω ότι είμαστε η πιο οργανωμένη ομάδα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Σε όλα τα ζητήματα. Και οργανωνόμαστε ακόμα περισσότερο και φαίνεται εξάλλου από τη λειτουργία μας όλα αυτά τα χρόνια. Μια που είπατε αναφερθήκατε στο παρελθόν, ο κύριος Λάσκαρης είπε κάτι το οποίο λέγεται νομίζω πρώτη φορά από παράγοντα του Άρη πλέον, γιατί είναι παράγοντας του Άρη πλέον, ότι δεν θα ασχοληθώ με τα χρέη των προηγούμενων, είναι πλέον δικά μου και θα κοιτάξω το παρόν και το μέλλον. Αυτό βέβαια έχει δύο αναγνώσεις. Η πονηρή ανάγνωση είναι ότι δεν θα τους κυνηγήσει, αυτό που λέγεται, ξέρετε, στον Άρη, αλλά νομίζω ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορείς να το χρεώσει, γιατί πάρα πολύ απλά έχει πληρώσει ήδη τα χρέη. Αν δεν τα πλήρωνε, θα μπορούσε να σκεφτείς έτσι. Και η άλλη ανάγνωση είναι ότι επιτέλους βρίσκεται κάποιος ο οποίος ασχολείται με το σήμερα και το μέλλον και δεν προσπαθεί τις όποιες δικές του ευθύνες, που δεν έχει τώρα ακόμα ο Λάσκαρης, έτσι, ή εσείς, γιατί δεν είναι δικά στα χρέη, δεν πάει να το χρεώσει τον προηγούμενο, ρε παιδί μου. Προσπαθεί να αναλάβει την ευθύνη των δικών του πράξεων από τη στιγμή που ανέλαβε την ομάδα. Πονηρό δεν υπάρχει τίποτα σε αυτά που λέει ο κύριος Λάσκαρης. Όλα που λέει είναι αλήθινα και τα πιστεύει και κοιτάζει μπροστά. Εδώ εντάξει υπάρχει ένα θέμα που αφορά το ηθικό κομμάτι της αριανής οικογένειας. Υπάρχει ένα θέμα δικής μας υπόσχεσης. Μπράβο, αυτό ήθελα, σας διακόπτω. Υπάρχει μια δέσμευσή σας ότι θα υπάρξει ορκωτός λογιστής. Εντάξει, θα το συζητήσουμε με τον κύριο Λάσκαρη. Αυτό είναι κάτι που όντως εκείνος κοιτάζει μπροστά με γερμανική νοοτροπία και επειδή είναι μεγαλωμένος στο εξωτερικό. Εμείς σαν Αριανοί θα πρέπει να δούμε κάποια θεματάκια, θα μιλήσουμε μαζί του και θα δούμε πώς θα το φτιάξουμε αυτό ώστε και να ικανοποιηθεί και το περιδικαίο αίσθημα στην οικογένεια του Άρη. Θεωρείτε ότι ο δρόμος είναι αυτός που έχετε αποφασίσει το τελευταίο διάστημα με παίκτες όπως ο Δίπλαρος ή ο Χριστίδης? Θεωρείτε ότι δεν είναι μόνο φέτος να πάρω τον Οκάρο White ή τον Μακνίλ που είναι πολύ καλοί παίκτες, αλλά πρέπει να κτίσω και για τα επόμενα χρόνια? Και αν πιστεύετε ότι ο Άρης πάει πλέον να εκμεταλλευτεί προς όφελος του, προς όφελος του συλλόγου, έναν κανονισμό και έναν νόμο που τον έχει πλήξει τον Άρη. Δεν τον έπληξε σε πολύ μεγάλο βαθμό γιατί ο Βεζένκοφ είχε το μυαλό του στο κεφάλι του. Αυτό μιλάω για τον περίφημο αυτό νόμο με τα 18 έτη και το γεγονός ότι μπορεί ένας αθλητής που τον μεγαλώνεις, τον ανατρέφεις εντός εισαγωγικών μπασκετικά, να σηκώνεται 18 χρονών και να λέει: ευχαριστώ πολύ Άρη για τα 3-4 χρόνια που ήμουν εδώ και με εκπαίδευες. Εγώ θα πάω στον Παναθηναϊκό. Τζάμπα και χωρίς να πάρω τίποτα. Ενώ στο ποδόσφαιρο, το έχουμε ξανασυζητήσει πρόεδρε μαζί αυτό το θέμα, στο ποδόσφαιρο εκεί υπάρχει μια δικαιοσύνη. Υπάρχουν τα περίφημα τροφεία. Όντως υπάρχει στο ποδόσφαιρο, λειτουργεί καλύτερα σε αυτό το κομμάτι για τις ομάδες. Τώρα ίσως μπορεί ο Άρης να το εκμεταλλευτεί αυτό, έτσι, γιατί επαγγελματικός αθλητισμός είναι κακά τα ψέματα. Καταρχήν να πούμε ότι και τα προηγούμενα χρόνια εμείς δείξαμε ότι αυτό το κομμάτι, η παραγωγή δηλαδή γηγενών αθλητών, είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να κάνει μια ομάδα, όσο πλούσια και να είναι. Και νομίζω ότι στην Ευρώπη όλες οι ομάδες, ειδικά στο ποδόσφαιρο, δουλεύουν με αυτόν τον τρόπο, έτσι, mm-hmm. με τις ακαδημίες τους, τα τμήματα υποδομής τους κτλ.
Τώρα, αυτό από, γιατί πολλοί μας λέγανε ότι το κάναμε εξ ανάγκης. Δεν το κάναμε εξ ανάγκης, το κάναμε γιατί το πιστεύαμε. Συνειδητά. Και νομίζω το έδειξε και η πορεία μας, ειδικά η δική μου, τα 12 χρόνια που ήμουν στις υποδομές του Άρη. Mm-hmm. Το συνεχίζουμε. Απλά τώρα έχουμε μεγαλύτερη ευκολία στο να προσεγγίσουμε και να φέρουμε στην ομάδα μπασκετικά ταλέντα. Αλλά θα ήθελα να πω κάτι και στον κόσμο και σε όλους. Ότι δεν είναι... το να κάνεις συνεχώς μεταγραφές μικρών παικτών, ωραίο είναι αυτό και είναι μια καλή λύση. Είναι ένα κομμάτι όμως. Αυτό που πρέπει να δούμε ως Άρης, και από φέτος θα το κοιτάξουμε πολύ πιο σοβαρά, διότι αναλάβαμε να έχουμε και τις ακαδημίες του μπάσκετ, είναι το πρόγραμμα. Το μπασκετικό προπονητικό πρόγραμμα που βάζεις στα δικά σου τα παιδιά να δουλέψουν. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι, η δουλειά είναι αυτή η οποία παράγει. Σίγουρα και το ταλέντο πρέπει να υπάρχει, αλλά αν έχεις ένα ταλέντο το οποίο δεν το δουλεύεις, ποτέ δεν θα γίνει παίκτης. Το πρόγραμμα, το μπασκετικό του Άρη, το προπονητικό, πρέπει να ενισχύσουμε, να είναι σωστό, να είναι αυτό που πρέπει, πιστεί σε αυτό το κομμάτι και έρχονται μετά τα αποτελέσματα. Αυτό κάναμε 12 χρόνια και βγήκε ο Μποχορίδης, βγήκε ο Βεζένκοφ και ο Παπα-Νικολάου και όλοι αυτοί. Mm-hmm. Τα παιδοεφηβικά δουλεύανε, όχι οι Καϊάρης, αν θυμάστε. Ναι, σωστά. Και, mm-hmm. και νομίζω ότι... Γιατί αλλάζαμε 20 παίκτες κάθε χρόνο. Mm-hmm. Και νομίζω ότι μπαίνει και σε μια νέα... κατάσταση το θέμα των ακαδημιών του μπάσκετ πλέον με τη λειτουργία υπό την ΚΑΕ, έτσι, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ακριβώς, ναι. Όλα είναι υπό την σκέπη της ΚΑΕ, τις αποφάσεις τις παίρνουμε εμείς, την οργάνωση την έχει η ΚΑΕ Άρης. Εντάξει, είναι τώρα βέβαια αρχή, είναι πρώτες μέρες που ασχολούμαστε και με αυτό το κομμάτι, όλα θα γίνουν όπως πρέπει. Θέλουμε λίγο πίστοση χρόνου σε αυτό, γιατί είναι μεγάλο κομμάτι οι ακαδημίες μπάσκετ του Άρη, πολύ μεγάλο και θέλει πολύ καλή οργάνωση. Αλλά θα γίνουν αυτά που πρέπει να γίνουν και του χρόνου θα είμαστε ακόμα καλύτεροι και στο θέμα των ακαδημιών. Η ομάδα είναι στο Πράβετς τώρα. Δεν ξέρω αν έχετε πάρει γεύση από τα νέα αποκτήματα. Αντιλαμβάνεστε, οι περισσότεροι είμαστε με τον Οκάρο White. Πολλές φορές βέβαια άλλος είναι ο παίκτης, αυτός που δεν περιμένεις που μπαίνει μέσα στην καρδιά σου. Όλοι οι παίκτες μας είναι πάρα πολύ καλοί, και οι Έλληνες και οι ξένοι που φέραμε, και πολύ καλοί χαρακτήρες είναι παίκτες ομάδας. Αυτή τη στιγμή η ομάδα μοντάρεται, έτσι, είναι ακόμα νωρίς να βγάζουμε συμπεράσματα, θέλει δουλειά. Νομίζω ότι είμαστε βέβαια σε πολύ καλό δρόμο. Οι πληροφορίες μου λένε ότι είμαστε πολύ καλά εκεί. Έχουν ηρεμία, έχει δροσιά, έχει πολύ καλή οργάνωση το προπονητικό κέντρο. Δεν μας αφήσατε να πάμε κι εμείς, αν είναι δυνατόν. Ναι, πάμε παρακάτω. Ναι, θέλαμε λίγο να είμαστε αποκομμένοι για να και πιο συγκεντρωμένοι. Σας δίνουμε όμως φωτογραφίες, έτσι, και πληροφόρηση, το γραφείο τύπου λειτουργεί. Ο Αντώνης μια χαρά δουλεύει στο κομμάτι. Τώρα πάμε στο θέμα του Κάρο. Είναι για τη δροσιά. Είναι πολύ θεματικός παίκτης. Ο Κάρο και θα αρέσει τον κόσμο, αλλά ο κάθε ένας παίκτης στην ομάδα μας έχει το ρόλο του και η χημεία είναι αυτή η οποία είπαμε είναι σημαντικό στα δίδυμα των παικτών και συνεργασίες, στα τρίγωνα που πρέπει να βγαίνουν από τους κοντούς με τους ψηλούς και τους σουτέρ, οπότε όλοι είναι χρήσιμοι. Mm-hmm. Απλά ο Κάρο είναι πάρα πολύ εντυπωσιακός. Mm-hmm. Είναι κάτι που θα αρέσει τον κόσμο, είναι κάτι σαν ατραξιόν. Μας έλειψε ένας τέτοιος παίκτης. Μας έλειψε όντως. Θα ενταχθεί και αυτός όμως μέσα στη φιλοσοφία της ομάδας. Mm-hmm. Υπάρχει θέμα Σλαφτσάκη, το κυκλοφορεί τις τελευταίες μέρες στα δικά μας τα γραφεία. Δεν ξέρω αν υπάρχει όντως θέμα. Είναι κάτι που το βλέπαμε, αλλά νομίζω ότι δεν θα προχωρήσουμε. Δεν έχω ακόμα βέβαια αποφασίσει με τον coach τι θα κάνουμε, αλλά είναι κάτι που όντως το βλέπαμε, αλλά δεν θα προχωρήσουμε. Mm-hmm. Υπάρχει κάποια άλλη κίνηση, δεν μιλάω για επίπεδου μπουρούς ή οτιδήποτε άλλο, γιατί νομίζω ήταν ξεκάθαρο σε αυτό. Κάποια τέτοιου είδους κίνηση, κάποια προσθήκη δηλαδή με ένα κάποιον ταλαντούχο, γιατί φαντάζομαι αυτή ήταν και η φιλοσοφία και για το συγκεκριμένο παίκτη. Νεαρή σε ηλικία, ταλαντούχος παίκτης, ο οποίος υπό κάποιες συνθήκες είναι ελεύθερος τη δεδομένη χρονική στιγμή ή τέλος πάντων μπορεί να έρθει στην ομάδα. Όχι, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια σκέψη. Όχι, δεν υπάρχει κάποια σκέψη. Δεν έχουμε κάτι άλλο στο μυαλό μας πέρα από τα παιδιά που ήδη βρίσκονται στο Πράβετς. Mm-hmm. Ο φίλος ο Λεωνίδας μου στέλνει, δεν το είχα προσέξει, είναι η αλήθεια, αν όλοι οι παίκτες έχουν μονοετή συμβόλαια και αν υπάρχει λόγος που γίνεται αυτό. Ναι, βεβαίως, να απαντήσω.
Οι Έλληνες παίκτες που πήραμε όλοι έχουν διετή συμβόλαια. Διετή. Και τριετή. Δύο συν ένα. Και αυτό γιατί θέλαμε να έχουμε οπωσδήποτε ελληνικό κορμό, τον οποίο το χάσαμε την περσινή χρονιά λόγω της αποχώρησης του Λευτέρη και του Γκίκα και του Βεζέγκοφ. Οι ξένοι έχουν όλοι όντως μονοετή συμβόλαια. Πρώτον γιατί πρέπει να δούμε, έτσι να είμαστε σίγουροι, γιατί καμιά φορά κάνεις μια επιλογή και δεν σου βγαίνει, οπότε είσαι δεσμευμένος για τα επόμενα ένα ή δύο ή τρία χρόνια και δεν έχεις τρόπο να λύσεις κάποια πράγματα. Και δεύτερον, πιστεύω ότι αν κάποιος μας ικανοποιεί και θεωρήσουμε ότι είναι, κάνει και για το μέλλον, στη μέση χρονιάς μπορούμε να κάνουμε τώρα με τον κύριο Λάσκα τις ανάλογες κινήσεις ώστε να τον δεσμεύσουμε. Οπότε γι' αυτό θεωρήσαμε ότι είναι καλύτερα να δούμε ενός έτους και στη διάρκεια της χρονιάς να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Γιατί δεν κάνατε τρία χρόνια σαν τον Κλάρκ. Είναι, είδατε. Εγώ είδα. Ήταν πολύ. Το λέω για τον κόσμο. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχουν παράμετροι. Αυτό έλεγα και στον κόσμο, στο συλλαλητήριο που με ρωτούσαν, ότι δεν έχουμε ακόμα ως φίλαθλοι και ως οπαδοί του Άρη παραδειγματιστεί από το τι συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια στην ομάδα και ζητάμε πράγματα που γινόταν εκείνες τις εποχές, τα θέλουμε να γίνουν και τώρα. Ενώ εκείνα ήταν που έφεραν την ομάδα εδώ που την έφεραν, ας πούμε. Τα πολυετή, υπέρογκα, υπερτιμολογημένα πολλές φορές συμβόλαια. Πάντως, επειδή εγώ δεν ασχολιόμουν ενεργά με το ρεπορτάζ του μπάσκετ, βλέπω πάντως τώρα, όχι τώρα κυρίως, τα προηγούμενα χρόνια που υπήρχε η μάχη στην κυριολεξία για να καλυφθούν χρέη, να μπορέσει ο Άρης να αρθεί το μπαν από τη FIBA ή οτιδήποτε άλλο. Βλέπω Σκορδέλης τρία χρόνια, Κλάρκ τρία χρόνια. Ούτε στο ποδόσφαιρο δεν γινόντουσαν τέτοια συμβόλαια. Και είναι διαφορετική η φιλοσοφία του μπάσκετ από το ποδόσφαιρο 100%. Στο ποδόσφαιρο έχει λογική να πάρεις έναν ποδοσφαιριστή για δύο ή τρία χρόνια, γιατί ακριβώς παίρνεις 30 παίκτες. Στο μπάσκετ που η επιλογή σου είναι 12 αθλητές, από τους οποίους οι 6-7 είναι οι πρωτοκλασάτοι. Αυτά τα τρία, και νομίζω πρέπει να ήμασταν η μοναδική ομάδα με τέτοια συμβόλαια. Με τέτοια χρονική διάρκεια εννοώ, έτσι. Κοιτάξτε, έτσι, όντως ήμασταν η μοναδική ομάδα. Αν θα παρατηρήσετε, όλες οι ομάδες, όλη την Ευρώπη, τους ξένους ενός έτους τους κάνουν και τους αλλάζουν μετά. Αλλάζει και ο προπονητής, τους αλλάξει η φιλοσοφία. Είπα, το μπάσκετ είναι πολύ ομαδικό άθλημα, έχει πολλές συνεργασίες. Δηλαδή, λες, παίρνω έναν αθλητή, έτσι, τον τάδε παίκτη, ας πούμε, ο οποίος πήγε πολύ καλά στο πρωτάθλημα, στην ομάδα που έπαιζε. Εκεί, και τον παίρνεις και λέει, αμάν ρε παιδί μου, έπαιξε, ήταν πολύ καλός πέρυσι, φέτος δεν έπαιξε καλά στην ομάδα μας. Δεν έπαιξε, όχι γιατί δεν είναι καλός παίκτης, γιατί ρε φίλε, δεν κάθεσαι να δεις ποιος ήταν ο συμπαίκτης του, τι συνεργασίες είχε, ποιος ήταν ο προπονητής του, τι μπάσκετ έπαιζε. Άμα καθίσεις να το δεις, θα καταλάβαινες ότι για να φέρεις τον αθλητή θα πρέπει να φέρεις και έναν ακόμα, για να του δίνεις σωστά την μπάλα στο pick and roll και να καρφώνει την μπάλα. Έτσι, αν δεν παίρνεις τον μπασέρ, τι τον παίρνεις το σέντερ, ας πούμε. Πρέπει όλο αυτό το πράγμα πρέπει να βλέπεις. Γι' αυτό θέλει πολύ προσοχή και να κάνεις πράγματα βήμα-βήμα, και όταν δεις ότι ένας αθλητής σου κάνει και είναι στα χρήματα τα οποία έχεις να διαθέσεις, μπορείς να τον κλείσεις τη μέση χρονιάς και για τα επόμενα δύο χρόνια. Κανένας δεν θα σου πει όχι. Φυσικά είναι και ευχαριστημένος, και αν η ομάδα πάει καλά, έτσι, και ο αθλητής και αυτός κοιτάζει πάντα το συμφέρον του. Παρεμπιπτόντως, πότε θα έρθει το μπαν της FIBA που θα μας επιβληθεί και δεν θα κάνουμε μεταγραφές λόγω του Κλάρκ? Γιατί αυτό δεν γράφτηκε. Ότι δεν θα κάνουμε μεταγραφές. Ότι χρωστάμε ένα εκατομμύριο, όλα αυτά νομίζω. Καμία σχέση με την πραγματικότητα. Όλα ψέματα. Το κακό είναι και το στενάχωρο ότι και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν ξέρω πώς λειτουργούν και αν αυτό είναι το σωστό, η ιδεοντολογία λέει να γράφουν όλα αυτά τα ψέματα για τις υπερβολές, να δημιουργούν πρόβλημα σε μια ομάδα, σε έναν επενδυτή, σε έναν πρόεδρο, χωρίς την ουσία να υπάρχει. Δεν υπάρχει θέμα τέτοιο. Καταρχήν δεν υπάρχει αυτό το χρέος, πρώτον. Και δεύτερον, για να υπάρχει απαγόρευση μεταγραφών πρέπει να υπάρχει προσφυγή, να γίνει δικαστήριο, να πάμε να εκθέσουμε τις απόψεις μας, να βγει η απόφαση σε βάρος μας, αν βγει, που δεν θα βγει, που δεν θα υπάρχει καν προσφυγή, γιατί όλα θα λυθούν όπως πρέπει. Εκείνο ήταν, τι να πω. Τελικά είναι, θα κάνουμε μεταγραφές. Η στρεβλή λειτουργία των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Καλά, για όσους γνωρίζουν, αντιλήφθηκαν ότι το συγκεκριμένο θέμα δόθηκε. Δηλαδή, ήταν ένα χτυπηματάκι κάτω από τη μέση. Πολλές φορές. Αλλά ο Άρης είναι τόσο ισχυρός. Το ζήτημα είναι ποιος αποδέχεται να το παίξει ένα τέτοιου είδους παιχνίδι ή ένα τέτοιο θέμα. Γιατί πολλές φορές
και εμείς έχουμε γίνει δέκτες. Θα σε πάρει ένας μάνατζερ και θα σου πει: έχω μια είδηση να σου δώσω. Ο Άρης μας χρωστάει αυτό κτλ. Από εκεί πέρα είναι θέμα διάθεσης και δική σου. Το αν θα αναδείξει ένα θέμα ή θα ψάξει ένα αυτό, θέμα. Αυτό είπα περί στρέβλωσης. Και ότι δεν λειτουργεί καλά. Εντάξει, στην ελληνική κοινωνία πολλά πράγματα δεν λειτουργούν καλά. Δεν λειτουργεί καλά και αυτό το κομμάτι των μέσων. Τον τι να κάνουμε. Ο καθένας κρίνεται, πρόεδρε. Καθημερινά κρίνεται. Ο 943 επιμένει θέλει να σας κάνει μεταγραφή στον Εραστέχνη. Ευχαριστώ πολύ. Σιγουρεύεται, λέει, που σας ακούει. Με αγαπάνε και με εμπιστεύονται. Δεν ξέρω αν θέλετε να βάλετε εσείς τον επίλογο στην κουβέντα μας. Είπαμε αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα. Ναι, έχω έναν πολύ σοβαρό επίλογο. Παρακαλώ. Όχι μόνο για τον μπάσκετ, γενικά για τον Άρη. Πρέπει να επικρατήσει η ενότητα, η αγάπη και η ομόνοια. Να σταματήσουμε να είμαστε εσωστρεφείς και να ασχολούμαστε με τους συνοπαδούς, οι συναριανούς, ξέρω εγώ, και όλα αυτά. Μόνο έτσι θα μπορέσει και ο Αλφασίμα και το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ και το βόλεϊ και όλα τα τμήματα να πάνε ψηλά και μπροστά. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Ο στόχος είναι κοινός. Είναι η αγάπη για τον Άρη και ο Άρης να πετύχει την άνοδό του στο ποδόσφαιρο και γενικά την εξυγένση του στον Αλφασίμα. Άρα αυτό για να γίνει πρέπει μόνο ενωμένοι και αγαπημένοι ο ένας δίπλα στον άλλον σαν μια γροθιά να αγαπήσουμε την ομάδα περισσότερο από τους εγωισμούς μας. Πρόεδρε, αυτοί οι άνθρωποι που τα έκαναν αυτά έφεραν επενδυτή στο μπάσκετ του Άρη, αφού πρώτα σημάζεσαν την ομάδα. Στο ποδόσφαιρο, επειδή οι άνθρωποι δεν λειτουργήσαν με αυτό το γνώμονα όπως λειτουργήσατε εσείς και οι συνεργάτες σας στην ΚΑΕ Άρης, έχουμε αυτά τα οποία τραβάμε. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Δεν πρέπει. Αν οι εγωισμοί και τα προσωπικά συμφέροντα μείνουν στην άκρη, ίσως κάποια στιγμή, αν κάποιος δεν σκέφτεται το πώς θα παρατείνει τη θητεία του στην ομάδα ή το πώς θα ελέγχει την ομάδα ή το πώς θα είναι αυτός ο Άρης και όχι να ζει για τον Άρη, θα συνεχίσουμε να έχουμε τα προβλήματα που έχουμε. Ας ελπίσουμε ότι οι άνθρωποι που ήρθαν τώρα θα κάνουν ό,τι πρέπει. Βέβαια, και εσείς γνωρίζετε, τα 3 χρόνια εγώ έχω δεχτεί πολλές επιθέσεις για να φύγω από την ομάδα, έτσι. Αλλά πρέπει εκεί όμως και να στέκεσαι, έτσι. Οι επιθέσεις που δεχτήκατε μπορεί να μην ήταν στο μέγεθος του ποδοσφαίρου. Και παρασκηνιακές. Ναι, εντάξει. αλλά σας βοήθησε 100% το 99, αλλά ήταν δική σας δουλειά, όχι του Αρβανίτη, των ανθρώπων σας. Όντως. Γιατί αν εκεί υπήρχε μια δικαστική απόφαση ανάποδη, τίποτα δεν θα ακολουθούσε θα είχε μπει και ο Αρβανίτης και οι συνεργάτες του στους ανίκανους και άχρηστους παράγοντες. Έτσι θα είχε γίνει. Έτσι είναι. Αυτό λέω ότι θέλει υπομονή στους ανθρώπους που έχουν αποδείξει εμπιστοσύνη, που έχουν αποδείξει πράγματα να τους εμπιστευόμαστε. Όλοι μας και στις δουλειές μας, στην οικογένειά μας, παίρνουμε αποφάσεις σωστές, παίρνουμε και αποφάσεις λανθασμένες. Αυτό δεν σημαίνει ότι σε μια λανθασμένη απόφαση υπάρχει δόλος ή ανικανότητα, γιατί η απόφαση που φαίνεται λανθασμένη για να γίνει αυτό, υπάρχει κάποιο παρασκήνιο το οποίο ο κόσμος δεν το γνωρίζει και κάποιοι παράμετροι που δεν τους γνωρίζει. Έτσι. Ο κόσμος και βγαίνει αυτή η λάθος απόφαση, ας πούμε, που μπορεί και μπορείς να μην είναι λάθος, να φαίνεται λάθος. Εντάξει, θέλει υπομονή και στήριξη. Όπως το μεγαλύτερο παράδειγμα νομίζω όλων είναι η ιστορία με το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Τι ακούγατε ένα μήνα, τι γινόταν στην αριανή οικογένεια και τι έγινε μόλις άλλαξε η απόφαση. Ναι, όντως. Εκεί λάθος ήταν. Καταρχήν ήταν μια άδικη απόφαση, έτσι το έχουμε πει. Στην άδικη απόφαση πρέπει να στηρίξεις τη διοίκησή σου, ρε φίλε. Δεν μπορείς να την υβρίζεις. Γιατί όταν πάει να υποστηρίξει τα αιτήματα του Άρη στην Αθήνα σε ένα δικαστήριο, παίρνουν κλίμα αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις το τι επικρατεί στη Θεσσαλονίκη και στον Άρη. Και όταν πάει μια αποδυναμωμένη διοίκηση να υποστηρίξει κάτι, πώς θα το πετύχει. Αυτό τους έλεγα όλους, ότι εντάξει, okay, έγινε αυτό που έγινε. Θα πολεμήσουμε όλοι μαζί να το γυρίσουμε. Και τελικά το γυρίσαμε, πρώτη φορά στα χρονικά. Και δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Και εκεί κάποιοι καταλάβανε κάποια πράγματα και ευτυχώς που το γυρίσατε, γιατί νομίζω ότι ούτε τον Μπάση θα είχαμε αυτή τη στιγμή να μιλάμε με χαμόγελο και δεν θα αναγνωρίζονταν και η δική σας μεγάλη προσπάθεια. Πήγαν όλα καλά, είχαμε όμως απόλυτο δίκιο και ακολουθήσαμε μια τακτική πολύ σωστή, μια στρατηγική ακόμα σωστότερη, ένα νομικό επιτελείο πολύ καλό και καταφέραμε κόντρα σε πάρα πολλά πράγματα για εκείνο το παιχνίδι
Και τελικά δικαιωθήκαμε και η ομάδα δικαιώθηκε, ο κόσμος χάρηκε και ο Άρης δικαιώθηκε και ο Άρης προχώρησε και ήρθε ο κύριος Λάσκαρης και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Εντάξει, μεγάλος αγώνας επί πολλά χρόνια. Αλλά τέλος καλό, όλα καλά. Πριν σας ευχαριστήσω, τελευταία ερώτηση γιατί είναι και σημαντική. Αν υπάρχει πρόβλεψη για τα αμαία στα διαρκείας ή στην είσοδο στα παιχνίδια. Είναι και αυτό ένα θέμα, νομίζω πρέπει να το δείτε. Ναι, ναι, θα το δούμε και θα υπάρξει ανακοινώσεις για τα αμαία. Φυσικά και θα υπάρξει πρόβλεψη. Ήδη μπαίνουν οι αμαία στο παρκέ από τη ράμπα πίσω κτλ. Θα υπάρξει ανακοίνωση για τους... Για τα διαρκείας μου λένε. Γιατί πήρε ένας φίλος τηλέφωνο, αν θα υπάρξει ειδική πρόληψη, μείωση ή οτιδήποτε άλλο. Προφανώς ναι, για κάποια έκπτωση. Θα το συζητήσουμε και θα ανακοινώσουμε. Υπάρχει ένας μήνας μέχρι τα επίσημα παιχνίδια. Νομίζω ότι, ότι τουλάχιστον τη συγκεκριμένη διοίκηση και το συγκεκριμένο μέτοχο δεν μπορείς να τους κατηγορήσεις για οικονομικά ζητήματα. Αυτό το έχετε αποδείξει. Δεν χρειάζεται να το συζητάμε. Αλλά και ο καθένας αντιλαμβάνεται ότι βλέπει και τη δική του την περίπτωση χωριστά. Ο κύριος Λάσκαρης είναι και η οικογένεια, μάλλον και η κυρία Ευσεβίου, είναι διαμάντια για τον ελληνικό αθλητισμό. Είμαστε και το ελληνικό μπάσκετ γενικότερα. Πρέπει όλοι να τους αγαπήσουμε και να τους προστατέψουμε και να τους κρατήσουμε όσο πιο πολλά χρόνια μπορούμε στον Άρη και στο ελληνικό μπάσκετ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Να είστε καλά. Χάρηκα και εσείς, πολύ. Και εσείς. Γεια σας.